στην βουβονική χώρα? Πότε γίνεται επικίνδυνη για τον ασθενή και πώς αντιμετωπίζεται? Σύγχρονες χειρουργικές μέθοδοι με ρομπότ ή ανοιχτή χειρουργική επέμβαση? Σε λίγο στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ίασης. Την εκπομπή αυτή που παρουσιάζει και αναλύει όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κανείς στην ιατρική και βεβαίως την αντιμετώπιση τους. Θέμα της εκπομπής μας σήμερα είναι η κύλη. Πώς δημιουργείται, πώς αντιμετωπίζεται και αν βεβαίως μπορεί να δημιουργήσει θέματα πιο σοβαρά στην υγεία ενός ατόμου, καθώς εάν απαιθεί στην τύχη της μπορεί να δημιουργήσει ακόμη και νέκρωση του εντέρου με κίνδυνο ακόμη και ενός συψεμικού σοκ. Ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να την χειρίσουμε? Είναι η ρομποτική χειρουργική ή μια ανοιχτή επέμβαση? Για όλα αυτά κοντά μας έχουμε τον γενικό χειρουργό, τον δόκτορα Καραϊσαρίδη Χριστόφορο. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Τι ακριβώς είναι η κύλη? Καταρχάς μιλάμε για κύλες του κοιλιακού τυχώματος, έτσι. Εγώ είμαι γενικός χειρουργός, οπότε γι' αυτό θα σας μιλήσω. Το κοιλιακό τείχωμα, πέρα από τους μυς, από την εσωτερική του πλευρά, καλύπτεται από μία μεμβράνη. Αυτή η μεμβράνη λέγεται περιτόνιο. Όταν υπάρχει μία χαλάρωση του μυϊκού τυχώματος της κοιλιάς, αυτή η μεμβράνη που ουσιαστικά καλύπτει το σύνολο της κοιλιακής χώρας, προβάλλει μέσα από αυτή τη χαλάρωση. Μισό λεπτάκι. Να το βλέπουμε και να το εξηγούμε. Ναι. Αυτή λοιπόν η μεμβράνη που εσείς περιγράφετε είναι αυτή η λευκή επιφάνεια, η οποία είναι ουσιαστικά το εσωτερικό κομμάτι της κοιλιάς. Η λευκή επιφάνεια που βλέπουμε είναι τμήμα του μυϊκού τυχώματος. Μάλιστα. Εδώ δεν βλέπουμε τη μεμβράνη, εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτής της προβολής. Γιατί όταν θα προβάλλει αυτή η μεμβράνη έξω από την κοιλιακή χώρα, ακολουθεί και το περιεχόμενο της κοιλιακής χώρας. Και στην κοιλιακή χώρα το πιο κινητό κομμάτι είναι το λεπτό έντερο. Εδώ βλέπουμε δηλαδή μια προβολή του λεπτού εντέρου. Άρα είναι ουσιαστικά μια τρύπα στο περιτόνιο, σε αυτή τη μεμβράνη που λέμε του κοιλιακού τυχώματος, με αποτέλεσμα μια τα σωθικά, τρύπα στο τείχωμα. Απλά, το έντερο ή οποιοδήποτε άλλο κινητό όργανο του σώματός μας να βγαίνει, να προβάλλεται στην περίπτωση αυτή. Ακριβώς. Τώρα, η κύλη όμως πώς δημιουργείται? Είναι κάτι γενετής, είναι κάτι που προκύπτει στην πορεία? Υπάρχουν κύλες που είναι γενετής, οι περισσότερες δεν είναι γενετής. Είναι κύλες που προκύπτουν στην πορεία της ζωής. Συνήθως, οι κύλες προκύπτουν σε περιοχές που ήδη το μυϊκό τείχωμα είναι αρκετά μαλακό και ευένδοτο. Εξασθενημένο για διάφορους λόγους. Mm-hmm. Σε αυτά τα σημεία, λοιπόν, στα σημεία της ευενδοτότητας του τυχώματος, δημιουργείται η κύλη. Και ανάλογα με τη θέση, ναι, έχουμε και διαφορετικά είδη κύλων. Οι κύλες, λοιπόν, μπορούν να παρουσιαστούν όχι μόνο σε ένα σημείο, αλλά σε πολλαπλά σημεία. Έχουμε, ας πούμε, τη βουβονική κύλη. Έχουμε κύλες πιο ψηλά, σε άλλο σημείο. Έχουμε την ομφαλοκύλη επίσης. Έχουμε εσωτερικές και εξωτερικές κύλες. Κοιτάξτε να δείτε, ας πούμε εδώ πέρα στην εικόνα βλέπουμε το εξής. Έχουμε επιγαστρική κύλη, σημαίνει ότι είναι μια κύλη πάνω από τον ομφαλό. Έχουμε ομφαλοκύλη. Η ομφαλοκύλη είναι μια κύλη που δημιουργείται σε μια περιοχή που ξέρουμε ότι είναι ευένδοτη από την αρχή, γιατί είναι το σημείο που συνδέει τον ομφάλιο λόρο, που συνδέεται το μωρό με τη μαμά. Βουβονοκύλες. Είναι κύλες πολύ συχνές στη βουβονική περιοχή, που και εκεί υπάρχει λόγος που δημιουργούνται. Κατά τον τρίτο μήνα της εμβρικής ζωής, οι όρχες κατεβαίνουν από το πίσω μέρος της κοιλιάς, γιατί οι όρχες δεν είναι εξ αρχής στη θέση που ξέρουμε ότι είναι. Κατεβαίνουν από το πίσω μέρος της κοιλιάς και κατά την έξοδό τους από την κοιλιά για να πάνε στο όσχιο, περνάνε από ένα σημείο. Αυτό είναι το σημείο του βουβονικού πόρου. Άρα εκ των προτέρων, λοιπόν, υπάρχει ένα πέρασμα που στην πορεία της ηλικίας του ατόμου, έτσι, αυτό θα κλείσει κάποια στιγμή. Αυτό κλείνει, αλλά είναι όμως ευένδοτο, γιατί κάτι πέρασε ήδη από εκεί. Mm-hmm. Οπότε, όταν το συχνό τι είναι, οι άνθρωποι κάποια στιγμή γυμνάζονται λίγο παραπάνω ή δεν είχαν γυμναστεί για πολλά χρόνια και αρχίζουν ξαφνικά να γυμνάζονται, οπότε έχουμε περιοχές ευένδοτες, μαλακές ας το πούμε, ευάλωτες, και ξαφνικά αρχίζουμε και τις πιέζουμε. Πώς? Αυξάνοντας την ενδοκοιλιακή πίεση. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολύ συχνά τις κύλες μετά τα 40. Αυτό παρατηρείται περισσότερο στους άντρες ή στις γυναίκες, ή δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση? Κάποιες κύλες είναι το ίδιο και στα δύο φύλλα. Οι βουβονοκύλες είναι πιο συχνές στους άντρες
κατά πολύ, γιατί από εκεί περνάνε οι όρχες. Στις γυναίκες είναι άλλο σημείο που περνάει από εκεί. Είναι ο στρογγύλος σύνδεσμος και δεν έχουμε τόσο μεγάλη ευενδοτότητα. Να δούμε λοιπόν και τα είδη της σκύλης για να κατανοήσουμε και ποια είναι αυτά που μπορεί να επηρεάσουν και τα δύο φύλλα. Ναι. Έχουμε λοιπόν βουβονοκύλη. Έχουμε βουβονοκύλες που είναι και πιο συχνές. Το 75% των κυλών είναι βουβονοκύλες. Και μάλιστα πιο συχνές στους άντρες. Έχουμε ομφαλοκύλες όπως είπαμε. Το ίδιο συχνές και σε άντρες και σε γυναίκες. Πολλές φορές στις γυναίκες είναι πιο συχνή η ομφαλοκύλη, γιατί μετά την εγκυμοσύνη, επειδή φουσκώνει η κοιλιά και διατείνονται περισσότερο τα τυχώματα, ανοίγει ακόμα περισσότερο η περιοχή του ομφαλού. Επιγαστρικές σκύλες, μυροκύλη στο μυριαίο δακτύλιο και πάρα πολύ συχνά μεταχειρητικές σκύλες. Αλλά οι οποίες είναι και από τις πιο σοβαρές σκύλες. Σοβαρή, γιατί ακριβώς? Γιατί οι μεταχειρητικές σκύλες είναι σκύλες οι οποίες συμβαίνουν σε περιοχές τομής. Δηλαδή έχει χειρουργηθεί για οποιοδήποτε θέμα στην κοιλιά και από το σημείο που ο χειρουργός μπήκε, συνήθως γίνονται στις ανοιχτές επεμβάσεις οι μεταχειρητικές σκύλες. Ας πούμε σε μια σκολικοειδίτιδα, για παράδειγμα, η οποία δεν έχει γίνει λαπαροσκοπικά. Σε μια σκολικοειδίτιδα, σε μια εγχείρηση που κόβουμε τη μέση γραμμή για μια κακοήθεια. Πολύ συχνά παλιότερα που δεν κάνανε λαπαροσκοπικά τις σχολές στην περιοχή της ανοιχτής τομής για τη χολή, στην περιοχή της Κεσαρικής. Όλες αυτές οι κύλες είναι μεταχειρητικές κύλες. Είναι κύλες που συμβαίνουν γιατί ο γιατρός έκοψε τα μυϊκά τυχώματα και κόβοντας τα μυϊκά τυχώματα μέχρι αυτά, αφού τελείωσε η εγχείρηση, πήγαν όλα καλά, τα ξαναέραψε, μέχρι αυτά να αποκαταστήσουν την αρχική τους δύναμη, μπορεί να περάσει και ένας χρόνος. Σε αυτό το χρονικό διάστημα λοιπόν του πρώτου χρόνου, είναι ανθρώπινο ο ασθενής να ξεχαστεί, να κάνει μια δουλειά παραπάνω, να σηκώσει κάτι παραπάνω, να κάνει μια απότομη κίνηση. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό που έχει ραφτεί και δεν είναι στέρεο όπως ήταν αρχικά, να προβάλλει και να, από αυτό το σημείο, να έχουμε κίνηση. Να ξεπηδήσει λοιπόν κάτι από τα ιστορικά όργανα. Όπως βλέπουμε λοιπόν εδώ. Λέγαμε προηγουμένως για το περιτόνεο, το οποίο το βλέπουμε πάνω αριστερά στην φωτογραφία. Το περιτόνεο είναι αυτό το μπλε. Είναι αυτή η λευκή, η γαλάζια επιφάνεια. Η γαλάζια επιφάνεια λοιπόν. Το ροζ κομμάτι είναι τα εσωτερικά βεβαίως όργανα, το έντερο. Εμείς μπροστά. Ακριβώς. Abdominal είναι λοιπόν το μυϊκό. Το μυϊκό τείχομα με τις απονευρώσεις. Σωστά. Του. Και βεβαίως και έχουμε το δερματικό ιστό. Ναι, ακριβώς. Και το όλα μυϊκό. Λοιπόν αυτά τώρα, όταν προβάλλει ένα εσωτερικό όργανο, αυτό τι συνέπειες μπορεί να έχει και βεβαίως αν μπορεί να θεραπευτεί με συντηρητική αγωγή, γιατί ορισμένοι πιστεύουν ότι αν αφήσουν μία κύλη μπορούν να την αντιμετωπίσουν με κάποια φάρμακα. Είναι μύθος ή αλήθεια? Ναι, πολύ καλή ερώτηση αυτή. Την ακούμε πάρα πολλές φορές από τους ασθενείς όταν έρχονται στο ιατρείο. Ένα από τα πράγματα τα οποία ψάχνουν να βρει κάθε ασθενής είναι να μην χειρουργηθεί. Έτσι, όταν δεν έχεις είναι κάτι, πολύ ευχάριστο. Δεν είναι πολύ ευχάριστο και είναι λογικό αυτό. Οι κύλες λοιπόν, όπως βλέπετε και στην εικόνα, ξεκινάνε από μία προβολή λόγω αύξησης της πίεσης στο τείχωμα. Η προβολή συνεχίζεται. Το περιτόνιο βγαίνει προς τα έξω και όταν βγει πλέον και σκίσει ουσιαστικά το μυϊκό τείχωμα και ακολουθεί στο περιτόνιο, ακολουθούν και τα ενδοκυλιακά όργανα. Εδώ εμπροκειμένου το λεπτοέντρο που είναι και το πιο κινητό. Οι κύλες δυστυχώς για τον κόσμο δεν μπορούν να γίνουν συντηρητικά, γιατί μιλάμε για κάποια βλάβη η οποία είναι ατομική. Είναι μηχανικό πρόβλημα. Δεν είναι. Αν ανοίξει μια τρύπα στην κοιλιά, δεν υπάρχει τρόπο ο οργανισμός να κλείσει αυτή την τρύπα. Οπότε, αυτό που σκέφτεται κάποιος ότι θα κάνω γυμναστική, να σφίξουν οι μυς και να κλείσει, ίσα-ίσα μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή να σκληρύνει το σημείο εκείνο ακόμη περισσότερο και να περισφίξει. Να σκληρύνει το σημείο και να περισφίξει, ναι. Το ένα. Και το δεύτερο, να ανοίξει περισσότερο την τρύπα. Γιατί από τη στιγμή που ο οργανισμός ανοίξει μια τρύπα, σε κάθε κίνηση που κάνουμε, σε κάθε αύξηση της ενδοκυλιακής πίεσης, αυτή η πίεση μεταφέρεται στο τείχωμα. Άρα λοιπόν έχουμε ουσιαστικά μια οπή, μια τρύπα να το πούμε απλά, από όπου ξεπετάγονται κάποια εσωτερικά όργανα, στην προκειμένη περίπτωση το λεπτόεντερο. Εάν κανείς λοιπόν το αφήσει, μάλλον πάμε ένα βήμα πίσω, τα συμπτώματα της κύλης ποια είναι, πώς καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι έχει μια κύλη? Καταρχάς μπορεί να μην έχει κανένα σύμπτωμα, να είναι ασυμπτωματικός. Οι περισσότεροι ασθενείς που έρχονται στο ιατρείο είναι ασυμπτωματικοί. Το μόνο που εμφανίζουν είναι μία διόγκωση της περιοχής.
που τους παραξενεύει. Τι είναι αυτό, γιατρέ? Ένα φούσκωμα. Ένα φούσκωμα. Mm-hmm. Αυτό είναι η πρώτη ένδειξη ότι κάτι έχει ανοίξει καλά το τείχομα και πλέον όργανα από την κοιλιά βγαίνουν προς το δέρμα, mm-hmm, κάτω από τον υποδόριο ιστό. Πολλές φορές όμως, ανάλογα και το μέγεθος της τρύπας, μπορεί να έχουμε πόνο, κάψιμο. Στην περιοχή της βονοκύλης έχουμε πολύ συχνά την αίσθηση του καύσου, γιατί η κύλη πηγαίνει πάνω από το βονικό πόρο. Mm. Και εκεί πέρα τρίβεται στο σπερματικό κανάλι και δίνει την αίσθηση του καύσου. Κάποιες φορές οι μεγάλες κύλες μπορεί να έχουμε ναυτία. Υπάρχουν λοιπόν συμπτώματα. Ναι. Δεν είναι τελείως ασυμπτωματική η περίπτωση αυτή. Όχι, αλλά κατά βάση είναι ασυμπτωματικές. Κρατάμε λοιπόν βασικό. Ένα, ότι μπορεί να έχουμε ένα ελαφρύ φούσκωμα, ένα εξόγκωμα στο σημείο που υπάρχει κύλη, εφόσον είναι σε πρώτο στάδιο. Έτσι. Και κάποιο, η αίσθηση του καύσου, αν χρειαστεί λοιπόν, στον σπερματικό πόρο. Επίσης, αυτό που βλέπουμε είναι ότι πολλές φορές όταν η ορθοστασία είναι για κάποιες ώρες, το βάρος από το έντερο που πιέζεται δημιουργεί έντονο πόνο. Με το που θα ξαπλώσει ο ασθενής, ξαναμπαίνει μέσα, φεύγει ο πόνος. Mm-hmm. Οπότε τα συμπτώματα δεν είναι και σταθερά στη διάρκεια της ημέρας. Άλλες μέρες πονάει περισσότερο, ο ασθενής άλλες μέρες πονάει λιγότερο. Είναι μια μόνιμη όμως συνεχής ενόχληση στην περιοχή. Οι κύλες λοιπόν μπορεί να έχουν μια πλειάδα συμπτωμάτων, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι μπορεί να μην έχουν και κανένα σύμπτωμα. Ναι. Αυτά τα συμπτώματα στα οποία αναφερθήκατε είναι κυρίως συμπτώματα σε άνδρες ή παρουσιάζονται τα ίδια και σε γυναίκες? Είναι πιο έντονα σε άνδρες. Και είναι πιο έντονα σε άνδρες γιατί είναι και πιο συχνές οι κύλες στους άνδρες. Mm-hmm. Όταν έχουμε όμως το ίδιο είδος κύλης, δηλαδή αν έχουμε μια ομφαλοκύλη, μια πηγαστρική κύλη, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, τα ίδια συμπτώματα θα έχεις. Δεν αλλάζει κάτι. Σε κάθε περίπτωση, όταν λοιπόν τα συμπτώματα γίνονται έντονα, αν κάποιος δεν πάει εγκαίρως στον χειρουργό για να το ψάξει το πρόβλημα, τι μπορεί να συμβεί, ποια είναι η επόμενη μέρα? Εγώ θα έλεγα ότι καταρχάς πρέπει να πάει στον χειρουργό χωρίς καθόλου συμπτώματα και με το παραμικρό φούσκωμα. Και ο λόγος είναι ο εξής. Δεν έχει νόημα κάποιος να περιμένει. Δηλαδή, περιμένοντας, αυξάνεις το μέγεθος της τρύπας, δυσκολεύεις την αποκατάσταση, γιατί άλλο να βάλεις ένα πλέγμα και να κλείσεις μία τρύπα ένα εκατοστό και άλλο μία τρύπα τρία εκατοστά. Ακόμα και η σταθεροποίηση του πλέγματος πάνω στην τρύπα είναι διαφορετική. Όσο περνά ο καιρός, δημιουργούνται συμφύσεις, mm-hmm, στην κύλη, οπότε δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το τεχνικό κομμάτι του χειρουργείου. Και βέβαια, για να μιλήσουμε και για τα πιο σοβαρά θέματα που προκαλέσει μια κύλη, όσο περνάει ο καιρός, αυξάνει ο κίνδυνος να κάνει μια πολύ σοβαρή επιπλοκή από την κύλη. Ποια μπορεί να είναι αυτή? Η πιο σοβαρή επιπλοκή είναι η περίσφυξη. Δηλαδή, να περισφυχθεί το τμήμα του εντέρου που έχει βγει έξω, να μην μπορεί να μπει μέσα σε πρώτη φάση και να στραγγαλιστούν τα αγγεία του. Άρα αυτό ταυτόχρονα σημαίνει και νέκρωση? Αυτό σημαίνει ότι ξεκινά μια διαδικασία, εφόσον στραγγαλιστούν τα αγγεία του, μειωμένης αιμάτωσης στην περιοχή, στο τμήμα του εντέρου που αιματώνεται τα συγκεκριμένα αγγεία, και επαπειλούμενη νέκρωση μέσα στις επόμενες ώρες. Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σε ώρες. Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά μιλάμε για μια μετατροπή ενός απλού προβλήματος σε ένα πρόβλημα απειλής για τη ζωή. Γιατί από τη στιγμή που θα γίνει η περίσφυξη του εντέρου, πλέον δεν προσπαθείς να φτιάξεις την κύλη, προσπαθείς να σώσεις το έντερο. Μιλάμε για πιθανότητα εντερεκτομής, μιλάμε πολλές φορές για αδυναμία, ακόμα και όταν σώσεις το έντερο, λόγω της μεγάλης φλεγμονής, να βάλεις πλέγμα και να φτιάξεις σωστά την κύλη. Άρα θα φας δύο χειρουργεία. Ένα που σώζεις το έντερο ή κάνεις εντερεκτομή, αν δεν σώζεται, και λόγω των συνθήκων και της ύψης που μπορεί να έχει η περιοχή, απαγορεύεται να βάλεις πλέγμα λόγω του κινδύνου μολύνσεως. Οπότε, μιλάς σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση. Άρα μιλάς για δύο χειρουργεία, το λιγότερο. Και όλα αυτά, αν προκύψει λοιπόν μία κύλη στην οποία κανείς δεν την έχει αντιμετωπίσει εγκαίρως, βγαίνει λοιπόν το εσωτερικό όργανο, σφίγγεται, νεκρώνει η περιοχή και έπειτα πλέον μπορεί να έχουμε ακόμη και σεψεμικό σοκ. Έτσι, ακριβώς. Και μάλιστα αυτό, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι ασθενείς, μπορεί να γίνει πιο εύκολα σε μικρή τρύπα. Δηλαδή μία κύλη μέσω της οποίας το έντερο βγαίνει, μία τρύπα μέσω της οποίας το έντερο βγαίνει έξω και δημιουργείται αυτή η κύλη, η οποία είναι μικρή, είναι πιο επικίνδυνη από μία τρύπα μεγαλύτερη. Όσον αφορά γιατί την περίσφυξη. Είναι μεγαλύτερος και όγκος, φαντάζομαι, του εσωτερικού οργάνου. Γιατί είναι δύσκολο οργάνου να ξαναμπεί μέσα.
Σε μια μεγάλη κύλη τι έχουμε? Έχουμε πρωτογενώς μια δυσκολία να φτιάξουμε μια μεγάλη τρύπα. Σε μια μικρή τρύπα, αυτό που έχουμε, έχουμε μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουμε μια πολύ σοβαρή επιπλοκή. Γιατί το έντερο θα βγει έξω, αλλά επειδή είναι μικρή ακριβώς η τρύπα, το έντερο γλιστράει, είναι κινητό, βγαίνει, μετά δεν μπορεί να μαζευτεί μέσα. Άρα είναι πιο επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε στην χρήση πλέγματος, θέλω λίγο να δούμε τι σημαίνει η αντιμετώπιση μιας κύλης και πώς αυτή γίνεται ή πώς γινόταν στο παρελθόν. Γιατί πολύ παλιότερα δεν τοποθετείται καθόλου πλέγμα πίσω από μια κύλη. Σωστά. Σήμερα λοιπόν, ποια είναι η πάγια τακτική? Η πάγια τακτική παγκόσμια σήμερα είναι να βάζουμε πλέγματα σε όλες τις κύλες. Όπως αυτό εδώ το οποίο βλέπουμε. Αυτά είναι πλέγματα πολυπροπυλενίου. Παλιά λοιπόν που δεν βάζανε πλέγματα, είχαμε τα εξής φαινόμενα. Το ένα ήταν αυξημένος μεταχειρητικός πόνος. Γιατί τι κάνανε οι γιατροί? Πηγαίνανε και σφίγγανε τα τυχώματα που είχαν το κενό, φαίνανε το ένα τυχώμα πάνω στο άλλο, με πάρα πολλές ραφές. Αυτό δημιουργούσε πολύ μεγάλη τάση στην περιοχή, με αποτέλεσμα πόνο και αυξημένο κίνδυνο να σκιστούν. Γιατί όταν παίρνεις κάτι το οποίο το δένεις με πίεση για να κλείσεις μία τρύπα μεγάλη, στην παραμικρή κίνηση οι ιστοί είναι εύθρυπτοι, σκίζονται. Αποτέλεσμα ήταν στο παρελθόν να έχουμε υποτροπές της τάξης του 30-40%. Τόσο συχνά. Ναι, τόσο μεγάλες υποτροπές. Με την είσοδο των πλεγμάτων και τη φιλοσοφία της τεχνικής χωρίς τάση, δηλαδή έχουμε την τρύπα μας, αλλά δεν προσπαθούμε να φέρουμε τα δύο άκρα της τρύπας να τα ενώσουμε. Παρεμβάλλουμε ένα πλέγμα. Βεβαίως. Έτσι. Γίνεται και αυτό. Συμβαίνει όμως. Δηλαδή δεν θα αφήσει την τρύπα ανοιχτή και θα βάζει απλά το πλέγμα. Βάζει το πλέγμα. Αφού φέρεις κοντά χωρίς τάση όσο μπορείς να φέρεις τα τυχώματα. Και το πλέγμα λειτουργεί σαν τον ενδιάμεσο ιστό που κρατάει τα τυχώματα. Μια συγκολητική κατά κάποιο τρόπο ταινία. Που κρατάει τα τυχώματα σε σταθερότητα, χωρίς να μπορεί να βγει φυσικά ξανά κύλη ή οτιδήποτε, χωρίς όμως ταυτόχρονα να τα φέρνει σε πολύ μεγάλη τάση μεταξύ τους. Γι' αυτό και αυτές οι τεχνικές λέγονται τεχνικές χωρίς τάση. Όλες οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι τεχνικές χωρίς τάση. Ένα ανοιχτό χειρουργείο, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει την ίδια χρηστικότητα σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του πλέγματος σε σχέση με ένα ρομποτικό χειρουργείο? Καταρχάς, να τονίσουμε το εξής. Καλές οι τεχνικές, καλά τα μηχανήματα, καλά όλα, αλλά τη διαφορά την κάνει ο γιατρός. Πάντοτε. Έτσι. Για να υπάρχει ακόμα και σήμερα η ανοιχτή τεχνική της κύλης, κάποιο λόγο έχει που υπάρχει. Δεν μπορούν όλοι οι ασθενείς καταρχάς να χειρουργηθούν ρομποτικά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Κάθε τεχνική έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στην ανοιχτή χειρουργική είναι μια τεχνική η οποία γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια αξιόπιστη τεχνική. Τα μειονεκτήματά της είναι ο αυξημένος πόνος και η μειωμένη κινητοποίηση άμεσα μετά το χειρουργείο. Και η αποκατάσταση προφανώς. Όσον αφορά λοιπόν την αποκατάσταση. Έχεις ένα τραύμα, έχεις μια πληγή. Όσον αφορά την τοποθέτηση πλέγματος, το πλέγμα και εν προκειμένου όπως βλέπουμε και στην εικόνα, μιλάμε για βονοκύλη, το πλέγμα μπαίνει πάνω από την τρύπα. Στην ανοιχτή χειρουργική. Στην ανοιχτή χειρουργική, δηλαδή κόβεις τους μυς, το πλέγμα μπαίνει πάνω από την τρύπα και ράβεται στην άκρη των μυών. Αυτό έχει ένα πρόβλημα τεχνικό, το ότι όταν έχεις μια τρύπα, όπως έχεις μια τρύπα στο λάστιχο του αυτοκινήτου σου, δεν θα ήθελες το μπάλωμα να το βάλεις από την έξω μεριά, θες να το βάλεις από τη μέσα. Γιατί αυτό? Γιατί κάθε φορά που αυξάνεται η ενδοκυλιακή πίεση, όταν έχεις βάλει το μπάλωμα πίσω από την τρύπα, έρχεται η πίεση και το κολλάει ακόμα καλύτερα. Άρα χρειάζεσαι μικρότερο τραυματισμό, λιγότερες ραφές κτλ. Η ρομποτική χειρουργική, επειδή ακριβώς μπαίνεις από την πίσω μεριά της τρύπας, έχει το πλεονέκτημα της πιο γρήγορης αποκατάστασης και της μείωσης του μεταχειρητικού πόνου, γιατί δεν κόβεις καθόλου μύση για να το βάλεις αυτό. Η τομή είναι η ίδια? Δεν έχει καμία σχέση. Στη ακριβώς. Ρομποτική μιλάμε για τρεις μικρές τομούλες, στην ανοιχτή μιλάμε για μία τομή πάνω στην περιοχή. Να πάμε λοιπόν να δούμε την τοποθέτηση του πλέγματος αυτού για να κατανοήσουμε πώς τοποθετείται το πλέγμα. Έχουμε λοιπόν στην αριστερή εικόνα μια κύλη, ένα έντερο το οποίο έχει βγει από το περιτόνιο και δεξιά μας βλέπουμε τι ακριβώς? Δεξιά μας βλέπουμε μια τοποθέτηση πλέγματος η οποία είναι πίσω ακριβώς από το σημείο της κύλης, της προηγητής ασκύλης. Και πίσω από τους μυς. Θέλω λίγο να μείνουμε ακριβώς στο ρομποτικό χειρουργείο, γιατί πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα αναρωτηθούν, μα καλά, γιατί να πάω στο ρομποτικό και να μην πάω λαπαροσκοπικά? Ποια είναι δηλαδή η διαφορά των δύο? Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Και είναι και κάτι που το βλέπουμε συχνά σαν ερώτηση από τους ασθενείς. Η ρομποτική, θέλω να καταλάβετε ότι είναι η εξέλιξη
της λαπαροσκοπικής. Mm-hmm. Η ρομποτική τι έκανε? Πήρε πλεονεκτήματα που είχε η ανοιχτή, πήρε πλεονεκτήματα που είχε η λαπαροσκοπική, τα ένωσε χωρίς τα μειονεκτήματα και των δύο. Θέλετε να μας αναφέρετε κάποια από αυτά για να καταλάβουμε και εμείς ποια είναι? Η ρομποτική, όπως είπα, είναι εξέλιξη της λαπαροσκοπικής. Τι σημαίνει λαπαροσκοπική? Βγαίνει από την αρχαία ελληνική λέξη λαπάρα και επισκόπηση. Λαπάρα σημαίνει κοιλιά. Και επισκόπηση σημαίνει λοιπόν ότι μπαίνουμε με κάμερα μέσα στην κοιλιά και επισκοπούμε. Και στη ρομποτική μπαίνουμε με κάμερα μέσα στην κοιλιά. Στο ίδιο σημείο που μπαίνουμε και στη λαπαροσκοπική. Άρα λοιπόν, εγώ σας ρωτάω, γιατί να επιλέξω το ρομπότ παράδειγμα και να μην επιλέξω την λαπαροσκοπική? Ωραία. Πάμε να δούμε διαφορές. Στη λαπαροσκοπική βλέπουμε δυσδιάστατα, σαν να βλέπουμε μια οθόνη τηλεόρασης. Στη ρομποτική βλέπουμε τρεις διάστατα. Πού αλλού βλέπουμε τρεις διάστατα? Βλέπουμε και τη διάσταση του βάθους, όχι βάθους. Μόνο το μήκος και το πλάτος. Μπράβο, γι' αυτό είπα και προηγουμένως, η ρομποτική παίρνει τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής, που εν προκειμένου είναι η μικρή τομή. Το ίδιο σημείο. Την ίδια τρύπα θα κάνουμε και στη λαπαροσκοπική και στη ρομποτική για να μπει η κάμερα. Mm-hmm. Μικρή τομή. Τίποτα. Και παίρνει και το πλεονέκτημα εδώ, εν προκειμένου της ανοιχτής χειρουργικής, που είναι ότι βλέπουμε τρεις διάστατα. Οι άνθρωποι βλέπουμε τρεις διάστατα κανονικά. Δεν βλέπουμε τηλεόραση. Όταν χειρουργούμε λαπαροσκοπικά, δεν έχουμε βάθος. Βλέπουμε τηλεόραση. Mm-hmm. Στη ρομποτική, λοιπόν, έχουμε την αίσθηση του βάθους κανονικά και μάλιστα πολύ μεγάλης μεγέθησης. Μεγέθηση που φτάνει 15-20 φορές. Τι μας επιτρέπει όμως αυτή η τρισδιάστατη όραση για να κατανοήσουμε βεβαίως. Ποιο είναι το όφελος πρακτικά ποιο δηλαδή? Είναι το όφελος, όχι μόνο για τον χειρουργό, γιατί για τον ο χειρουργός κάνει τη δουλειά του, για τον ασθενή. Για τον ασθενή. Επειδή δουλεύουμε σε λεπτούς και μικρούς ιστούς, μικρά αγγεία, σπερματικό πόρο που είναι πολύ σημαντικό και για τη γονιμότητα στους άντρες, και όλοι αυτοί οι ιστοί είναι κολλημένοι με συμφύσεις πάνω στην κύλη, η αίσθηση του βάθους σου δίνει τη σιγουριά του τι κόβεις και τι δεν κόβεις. Άρα τι κάνει. Τι κάνεις, μειώνει, σχεδόν μηδενίζει την πιθανότητα επιπλοκών, η οποία θα μπορούσε να προέρθει από την αδυναμία του χειρουργού, όσο καλός και να είναι, στη λαπαροσκοπική χειρουργική, να καταλάβει έναν ιστό σε σχέση με το βάθος του. Mm-hmm. Οπότε ο χειρουργός στη λαπαροσκοπική δουλεύει πολύ με την εμπειρία και λέει αυτό πρέπει να είναι αυτό. Στη ρομποτική δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, γιατί ξέρεις τι είναι το καθετή. Έχεις την αίσθηση του βάθους. Βλέπεις λοιπόν τη στιγμή εκείνη τι εγχειρίζεις σε πραγματικό χρόνο. Δεν μπορεί να σε μπερδέψει κάτι, να σου έρθει να είναι πιο πίσω και να σου έρθει μπροστά, όπως φαίνεται στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση δεν έχουμε αίσθηση βάθους. Άρα είναι το μέτρο σύγκρισης των εσωτερικών οργάνων και το πώς αυτά εφαρμόζουν, εφάπτονται μάλλον καλύτερα το ένα πάνω στο άλλο. Έχεις άλλη αίσθηση, γιατί σκεφτείτε το εξής, ότι και το πλέγμα που βάζεις δεν το βάζεις σε μία διάσταση, το βάζεις σε τρεις διαστάσεις. Δηλαδή το βάζεις σε ύψος, σε μήκος και σε βάθος. Οπότε είναι παράλογο να προσπαθείς να βάλεις κάτι στο χώρο και να προσπαθείς να το προσαρμόσεις σε δύο διαστάσεις. Εσύ βλέπεις δύο στη λαπαροσκοπική ενώ βάζεις κάτι σε τρεις. Το πλέγμα το οποίο τοποθετείτε και αυτό με βραχίωνες, με ποιο τρόπο ακριβώς γίνεται στη ρομποτική χειρουργική? Το πλέγμα το περνάμε μέσα από μία μικρή τρυπούλα, γιατί τα πλέγματα είναι πολύ μαλακά. Οπότε τα βάζεις μέσα από το σημείο που μπαίνει η κάμερά σου και το ανοίγεις κανονικά μέσα το πλέγμα στην κοιλιά. Δηλαδή, και αυτό είναι κάτι πολλές φορές το ρωτάνε οι ασθενείς, έχουν μία μεγάλη κύλη, σου λένε γιατί πώς θα βάλεις το πλέγμα? Το πλέγμα δεν είναι κάτι σκληρό. Το πλέγμα είναι συνήθως πολύ μαλακό για να ακολουθεί και τις κινήσεις του κοιλιακού τυχώματος. Οπότε το στρίβεις σαν να πούμε σαν τσιγάρο, ναι, και το βάζεις μέσα με ένα εργαλείο και αφού το βάλεις μέσα, το ανοίγεις και το τοποθετείς εσύ όπου θέλεις. Έχουμε εδώ ορισμένες φωτογραφίες, ναι, και θέλω την βοήθειά σας για να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπουμε. Αριστερά είναι ένας γιατρός ο οποίος είναι στραμμένος πάνω σε ένα μηχάνημα, σε μια οθόνη. Και δεξιά βλέπουμε την βοηθό, η οποία είναι πάνω από το χειρουργικό τραπέζι με πολλούς βραχίωνες ενός μηχανήματος. Ακριβώς. Τι γίνεται εδώ, εξηγήστε μου λίγο το ρομπότ εδώ, τι κάνει? Να πούμε το εξής. Επειδή χρησιμοποιούμε τον όρο ρομποτική, στο μυαλό της επιστημονικής κοινότητας και του απλού κόσμου. Ποιος χειρουργεί, το ρομπότ ή ο γιατρός? Μπράβο. Έχουμε την αίσθηση ότι το ρομπότ είναι κάτι αυτόματο, έχει αυτοματισμό. Εδώ δεν έχουμε αυτοματισμό. Ο γιατρός χειρουργεί και το ρομπότ τι κάνει? Επαυξάνει τις δυνατότητες της ανθρώπινης του γιατρού. Δεν φεύγει ο γιατρός και δίνει οδηγίες όπως θα έδινες π.χ. στην αυτοκινητοβιομηχανία που ένας ρομποτικός βραχίωνας βάφει ένα αμάξι, βάζει βίδες ή κολλάει κτλ. Στη ρομποτική χειρουργική, στη χρήση της στη χειρουργική, αυτό που κάνει ο γιατρός είναι χρησιμοποιεί
τις δυνατότητες που του δίνει το μηχάνημα για να αυξήσει τις δυνατότητες του χεριού του, του ματιού του. Να σου πω ένα ακόμα πολύ εντυπωσιακό. Στο ρομπότ αποσβαίνεται ο ανθρώπινος τρόμος. Το χέρι του χειρουργού, όσο νέος και να είσαι, έχει μικροτρέμουλα. Και το πιο σταθερό χέρι του κόσμου. Όταν δουλεύεις λοιπόν σε πολύ μεγάλη μεγέθυνση και με εργαλεία, τα λαπαροσκοπικά εργαλεία είναι 35 εκατοστά. Σκεφτείτε να κρατάτε ένα ραβδί 35 εκατοστά. Η άκρη του ραβδιού τρέμει. Το ρομπότ ηλεκτρονικά παίρνει αυτόν τον ανθρώπινο κραδασμό και τον σβήνει. Άρα μιλάμε για μια ακρίβεια που ξεπερνάει την οποιαδήποτε ανθρώπινη δυνατότητα. Συνεπώς το ρομπότ δεν έχει την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει πράγματα από μόνο του. Όχι. Πίσω από το ρομπότ ο άνθρωπος, υπάρχει ένας άνθρωπος και ο άνθρωπος αυτός είναι ένας χειρουργός. Απόλυτα εκτός του πλαισίου της τεχνητής νοημοσύνης. Ο γιατρός χειρουργεί και το ρομπότ μόνο μεταφράζει την κίνηση. Απλά τη μεταφράζει καλύτερα. Δηλαδή, στο ρομπότ, αν δείτε και σε αυτή την εικόνα, βλέπουμε κάποιους βραχίονες. Αν προχωρήσουμε λίγο. Μισό λεπτάκι. Παρατηρώ καταρχάς κάτω στο πάτωμα ότι υπάρχουν ορισμένα πεντάλ. Δύο ναι. Γαλάζια, δύο κίτρινα. Αυτά εδώ είναι κομμάτι, αν θέλετε, των εργαλείων που αξιοποιεί ο ρομπότ. Είναι κομμάτι των εργαλείων που χρησιμοποιεί μέσω αυτών των πεντάλ. Ο γιατρός χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό για να κάψει, για να κόψει. Το αριστερό που βλέπετε, το πεντάλ, είναι ένα άλλο πλεονέκτημα του ρομπότ. Σου δίνει έναν επιπλέον βραχίωνα. Είναι σαν να χειρουργείς με τρία χέρια. Πόσοι άνθρωποι λοιπόν θα χρειαζόντουσαν να κάναμε μία ανοιχτή επέμβαση κύλης, αν δεν ήταν το ρομπότ. Δηλαδή, ποια είναι η αντιστοιχία για να καταλάβουμε. Όσο περνάει ο καιρός και αυξάνεται η εμπειρία στη ρομποτική χειρουργική, όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν σε αυτή τη μέθοδο. Το είπα και προηγουμένως, δεν είναι όμως όλες οι κύλες κατάλληλες για τη ρομποτική χειρουργική. Ο λόγος. Πολλές φορές έχει να κάνει με το μέγεθος της κύλης. Πολλές φορές έχει να κάνει με τον ασθενή τον ίδιο. Στην ρομποτική χειρουργική έχουμε πάντα γενική αναισθησία. Υπάρχουν ασθενείς που δεν επιτρέπεται να πάρουν γενική αναισθησία. Εκεί τότε καταφύγουμε στην ανοιχτή χειρουργική, έστω με μεγαλύτερη τομή, αλλά με τον ασθενή σχεδόν ξύπνιο. Με τοπική αναισθησία, σε εγρήγορος κτλ. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές όταν έχουμε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ τι βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε πώς χειρουργεί ο χειρουργός. Ο χειρουργός βάζει τα χέρια του σε δύο ειδικά δαχτυλίδια, κινεί τα δαχτυλίδια αυτά μέσω του βραχίωνα, μέσω αυτά τα δαχτυλίδια στο χώρο, και το ρομπότ παίρνει αυτή την κίνηση στον αέρα δηλαδή που κάνει ο χειρουργός και τη μεταφράζει σε κίνηση πάνω στα εργαλεία τα ρομποτικά. Άρα αυτό εδώ είναι το χειριστήριο και εδώ βλέπουμε ναι. Και πώς ακριβώς αντιδρούν οι βραχίονες. Εδώ είναι η τρισδιάστατη αίσθηση, έτσι, δηλαδή βάζεις τα μάτια σου στην κονσόλα και βλέπεις τρισδιάστατα, δεν βλέπεις οθόνη. Να πω και κάτι έτσι πολύ ενδιαφέρον εδώ, γιατί καμιά φορά το ρωτάνε, τι θα γίνει αν το ρομπότ χαλάσει. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, βέβαια. Μπράβο. Το ρομπότ έχει μηχανισμούς ασφαλείας που και αυτοί ξεπερνούν την ανθρώπινη δυνατότητα. Δηλαδή, έχει ένα χειρουργό που κάθεται πολλές ώρες όρθιος και χειρουργεί. Και ας πούμε ότι ζαλιστεί. Στην ανοιχτή χειρουργική. Ναι. Την ώρα που θα ζαλιστεί ο χειρουργός, εκείνη τη στιγμή το εργαλείο θα κινηθεί μαζί του. Στο ρομπότ, με το που νιώσει το ρομπότ ότι χάνεται η προσήλωση στο σημείο που κοιτάει ο χειρουργός, δηλαδή κουνηθεί λίγο το κεφάλι, έχει αισθητήρες κίνησης και σταματάει επί τόπου το ρομπότ. Επομένως, αποφεύγεται ένα ενδεχόμενο. Αποφεύγονται πράγματα. Με ένα νηστέρι, με ναι, ένα άλλο ακριβώς. Εργαλείο να προκαλέσει μεγαλύτερη ναι, βλάβη δηλαδή, από αυτή που πάει να. Η ασφάλεια είναι ακόμη μεγαλύτερη και σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική. Η τεχνολογία εδώ έχει έρθει για να μας δώσει περισσότερη ασφάλεια και όχι να μας πάρει ασφάλεια. Βλέπουμε εδώ και ένα ακόμη παράδειγμα και μάλιστα πάνω είναι χαρακτηριστικό. Πάνω είναι αυτό που βλέπει ο γιατρός μέσα. Βραχίωνες. Ναι. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν στην ρομποτική χειρουργική αυτούς τους βραχίωνες εδώ. Τέσσερις βραχίωνες ουσιαστικά λειτουργούν στην προηγούμενη ναι. Περίπτωση. Εδώ πέρα, ας πούμε, βλέπουμε έχουμε την κάμερα και τρία εργαλεία. Η ρομποτική χειρουργική είναι one man show. Ο χειρουργός χειρουργεί χρησιμοποιώντας τα πάντα. Δεν έχει ένα βοηθό να του κρατάει την κάμερα. Έναν άλλο να του κρατάει το ένα εργαλείο, άλλος να κρατάει το άλλο εργαλείο και αυτός να δουλεύει. Ο συνάδελφος χειρουργός που είναι δίπλα, το μόνο που κάνει είναι να αλλάζει τα εργαλεία. Μέσω του ρομπότ μπορούμε να χειρουργήσουμε, όπως είπα πριν, με τρία χέρια, γιατί χρησιμοποιούμε και το πόδι.
και ταυτόχρονα να ελέγξουμε εμείς την κάμερα. Άρα, όταν θες να δεις κάτι, δεν κοινά στο βοηθό σου να του πεις, που συνήθως στη λαπαροσκοπική, ποιος κρατάει την κάμερα, συνήθως ο βοηθός. Να του πεις, κοίταξε μου εκεί, δεν βλέπω κάτι καλά. Χειρίζεσαι ταυτόχρονα την κάμερα. Αυτά εδώ τα εξαρτήματα που βλέπουμε είναι οι κάμερες. Αυτά είναι οι κάμερες που δείχνει ακριβώς, επειδή είναι τρισδιάστατες οι κάμερες, έχουν δύο μάτια, δεξί και αριστερό. Μάλιστα. Και εδώ βλέπουμε το μέγεθος ενός εκ των βραχιώνων. Ναι. Εδώ είναι το πόσο μικρό, δείχνει το πόσο μικρό είναι το εργαλείο, γιατί μιλάμε φυσικά για πολύ μικρές κινήσεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια. Πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δηλαδή η ακρίβειά του είναι τέτοια που πραγματικά δεν χάνει σταγόνα αίμα. Συνεπώς έχουμε λοιπόν και περιορισμό τραυματισμού, αλλά πολύ. Αιμορραγίας. Πολύ. Άρα γιατί όταν βλέπεις τα πάντα τρισδιάστατα, ναι. Τα βλέπεις τα πάντα σε πολύ μεγάλη μεγέθηση. Χειρουργείς με τεράστια ακρίβεια. Αποσβαίνονται οι ανθρώπινοι κραδασμοί του χεριού. Τα εργαλεία είναι λεπτεπίλεπτα. Όλα αυτά οδηγούν σε τι? Στην απόλυτη ασφάλεια και στο μηδενικό σχεδόν τραυματισμό. Στον έλεγχο καλύτερα της επέμβασης αυτής. Αυτή λοιπόν η μέθοδος ενδείκνεται για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν προβλήματα ακόμη και ανεμίας ή πρόβλημα σακχάρου, όπου εκεί αν δημιουργηθεί μια πληγή και έχουμε αιμορραγία. Ισχύει. Επειδή ακριβώς έχουμε μικρότερο τραυματισμό, άνθρωποι που έχουν τέτοια θέματα ωφελούνται ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Αυτή η φωτογραφία θέλω να μας την εξηγήσετε λίγο, γιατί βλέπουμε τον βραχίωνα ο οποίος περιστρέφεται 360 μοιρές. Ακριβώς. Το ρομπότ έχει το εξής. Γι' αυτό και είπα και προηγουμένως, το ρομπότ δίνει στο χειρουργό δυνατότητες πέραν από τις ανθρώπινες. Το χέρι μας, δηλαδή ο καρπός μου, δεν μπορεί να στρίψει 360 μοιρές. Έχει περιορισμό. Δεν έχει όλους τους άξονες. Στο ρομπότ, ο βραχίωνας σπάει σε δύο σημεία και έχουμε δύο φορές επί 360. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούμε να δουλεύουμε με μικροσκοπικές κινήσεις μέσα σε τρύπες. Γι' αυτό και το ρομπότ είναι ιδανικό σε στενές περιοχές, όπως είναι η περιοχή της Βουνοκύλης. Mm-hmm. Που πολλές φορές με το ρομπότ μπαίνεις μέσα, όχι φτιάχνεις μόνο την κύλη, μπαίνεις μέσα στην ίδια την κύλη προς τη μεριά του οσχαίου και δουλεύεις εκεί. Που δεν θα μπορούσε να δουλέψει λαπαροσκοπικά, γιατί τα εργαλεία τα λαπαροσκοπικά είναι άκαμπτα. Δεν μπορείς να μπεις σε μια τρύπα και να κουνιέσαι και να κάνεις κινήσεις. Ό,τι κάνεις αδρά απ' έξω. Εδώ λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε υπερβολικά πράγματα. Τεχνικά. Πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε με τίποτα. Ούτε καν με την ανοιχτή χειρουργική. Και όλα αυτά μιλάμε από μικροσκοπικές τομές. Δηλαδή σου δίνει ακόμη την ελευθερία κινήσεων. Το πλέγματος, για παράδειγμα, γίνεται μέσα από αυτή τη μικρή τρύπα. Ναι. Όλα μέσα από αυτές τις μικρές τομούλες που βάζουμε στην αρχή. Μιλάμε πάντα για μία τομή στο κέντρο της κοιλιάς για να μπει η κάμερα και δύο μικρές τομές κάτω από το 1/100. Μιλάμε για τέτοιες τομές. Που όταν τελειώσει η εγχείρηση, πρακτικά μέσα σε 1-2 μήνες δεν φαίνεται καν οι τομές. Τίποτα. Απορροφούνται ουσιαστικά. Τίποτα. Δεν φαίνεται καν ότι έχει κόψει από εκεί πέρα. Το πλέγμα το οποίο τοποθετείται και λαπαροσκοπικά και με την ανοιχτή βεβαίως επέμβαση, αλλά εδώ κυρίως στη ρομποτική, τοποθετείται μπροστά ή πίσω από τους μυς? Το πλέγμα τοποθετείται πάντα πίσω από τους μυς στη ρομποτική χειρουργική. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει και το πλεονέκτημα ότι εφόσον είμαστε πίσω από την τρύπα, κάθε αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης έρχεται και μας κολλάει καλύτερα το πλέγμα. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι αν είχες βάλει το πλέγμα μπροστά και είχες ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος θέλει να γυμναστεί σύντομα ή να επιστρέψει τη δουλειά του σε μια χειρονακτική εργασία σύντομα. Γιατί ένα από τα ζητήματα στη σύγχρονη εποχή είναι με τους ρυθμούς ζωής που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας σαν μια παρένθεση. Δεν και υπάρχει να συνεχίσουμε χρόνος για χάσιμο. Μπράβο. Να συνεχίσουμε τη ζωή μας κανονικά. Να μην μας έρθει ένα πρόβλημα υγείας και μας πάει πίσω και ανατρέψει όλο το σύνολο της ζωής. Με τη ρομποτική χειρουργική, επειδή πραγματικά μπορεί να επιστρέψει σε εργασία, θα το πω πολύ υπερβολικά, αλλά σε μια ήπια εργασία μπορεί να επιστρέψει ακόμα και την επόμενη μέρα. Πολλοί ασθενείς μου χειρουργούνται τη μία μέρα και την επόμενη μέρα είναι στο γραφείο τους. Δεν λέω ότι είναι να σηκώνουν κυβότια. Όταν έχεις βαριά χειρονακτική εργασία, θα κάτσεις ήσυχος καμιά 15 μέρες. Θα κάτσεις 2-3 μέρες σπίτι. Αρκεί αυτός ο χρόνος. Αυτός ο χρόνος αρκεί. Άρα λοιπόν αρκεί. Η αποκατάσταση είναι πολύ πιο σύντομη. Είναι πάρα πολύ σύντομη η αποκατάσταση και είναι κάτι, επειδή οι τομές είναι πολύ μικρές, οι μυς δεν κόβονται. Ο ασθενής καταρχάς τον βλέπεις μετά το χειρουργείο και σαν μην έχει χειρουργηθεί. Δηλαδή σχεδόν δεν το πιστεύει ότι χειρουργήθηκε. Από το νοσοκομείο πότε πρόκειται να βγει? Την ίδια μέρα ή την επόμενη, αν θέλει να μείνει μια μέρα μέσα. Έχουμε λοιπόν ένα βασικό ζήτημα, το θέμα της ακρίβειας και της ασφάλειας σε ό,τι αφορά την κίνηση
των βραχιώνων, οι οποίοι θα τοποθετήσουν ένα πλέγμα. Ένα πλέγμα το οποίο μπαίνει πίσω από τους μυς, άρα μειώνεται η πίεση στα μυϊκά τυχώματα και βεβαίως γρήγορη αποκατάσταση. Ναι. Τρία πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. Πάμε λίγο να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα με την βοήθεια, ξαναλέμε, και την καθοδήγηση του γιατρού, για να κατανοήσουμε και τι πλεονεκτήματα εδώ έχει. Εδώ βλέπετε τις κινήσεις, τις μαλακές κινήσεις που μεταφράζει στο επίπεδο των εργαλείων το ρομπότ σε σχέση με τις κινήσεις που κάνει ο γιατρός ουσιαστικά στον αέρα. Ο γιατρός χειρουργεί στον αέρα, δεν ακουμπάει τον ασθενή. Και αυτή η κίνηση στον αέρα μεταφράζεται από το ρομπότ με τους βραχίονες που έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο σε κίνηση πάνω στον ασθενή. Στην προκειμένη περίπτωση, εδώ παρατηρούμε μάλιστα και τα ράματα τα οποία πρόκειται να πάρει το ρομπότ. Ένα κομμάτι πολύ δύσκολο, ας πούμε, στη λαπαροσκοπική. Mm-hmm. Με την όραση τη δυσδιάστατη που έχουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ράψεις όπως ράβεις στην ανοιχτή χειρουργική. Στη ρομποτική μπορείς να ράψεις κανονικά σαν να είσαι στην ανοιχτή χειρουργική. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Και εδώ είναι το πλέγμα, το πώς τοποθετείται. Εδώ είναι ένα βίντεο επίδειξης πώς ράβουμε έτσι. Σε μία περίπτωση, συγκεκριμένη. Ναι. Πείτε μου κάτι, θέλω λίγο να μείνουμε στο κομμάτι του πλέγματος. Στο παρελθόν, τα διάφορα πλέγματα που υπήρχαν, υπήρχε ο κίνδυνος να μην απορροφηθούν ή ακόμη και να ενοχλήσουν εσωτερικά κάποιον ο οποίος το έχει τοποθετήσει μέσα σε μία κύλη. Σήμερα, ποια είναι η κατάσταση? Αναλόγως με το σημείο που χειρουργούμε, έχουμε διαφορετικά είδη πλέγματος. Τα πλέγματα που προτιμούμε να χρησιμοποιούμε είναι μη απορροφήσιμα πλέγματα. Γιατί θέλουμε μη απορροφήσιμα? Γιατί θέλουμε να λειτουργήσει σαν ένα δείκτη πάνω στο οποίο ο οργανισμός θα εναποθέσει κολαγόνο και θα κάνει την περιοχή στέρεη σαν μπετοναρμέ. Δηλαδή όπως στην οικοδομή βάζουμε το σίδερο και ρίχνουμε τον πετό και το σίδερο λειτουργεί. Παραμένει εκεί. Παραμένει εκεί και λειτουργεί σαν ένα, σαν ένα καλούπι για, να, ασφάλεια. Για την ασφάλεια του πετό. Γι' αυτό είναι αυτό που λέμε τον μπετοναρμέ. Οπλισμένο σκυρόδερμα δηλαδή. Με την ίδια λογική, το πλέγμα λειτουργεί σαν τον οπλισμό του σκυροδέρματος, να κάνουμε την αναλογία, mm-hmm. που πλέον είναι το κολαγόνο. Οι νοβλάστες του οργανισμού που θα έρθουν στα κενά του πλέγματος θα αναποτεθούν και θα φτιάξουν κολαγόνο. Οπότε ο οργανισμός στο τέλος έχει στο εσωτερικό του το πλέγμα, αλλά το πλέγμα είναι καλυμμένο από κολαγόνο πάνω κάτω. Αφομοιώνεται λοιπόν το πλέγμα. Το ενσωματώνει. Χωρίς να το απορροφήσει. Χωρίς να το απορροφήσει. Σε κάποιες περιοχές, όπως είναι η περιοχή του κοιλιακού τυχώματος, στο ύψος της επιγαστρικής κύλης, της ομφαλοκύλης, επειδή το πλέγμα έρχεται σε επαφή με τα έντερα, η κάτω πλευρά του πλέγματος έχει στοιχεία αντισυμφυτικά, όπως είναι μεμβράνες κυταρίνης, οι οποίες βοηθάνε ώστε να μην κάνουν συμφύσεις στα έντερα. Σε περιοχές όπως είναι βονοκύλη. Δεν προσκολάτε δηλαδή. Δεν προσκολάτε, ναι. Σε περιοχές που είναι βονοκύλη, που έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε το πλέγμα με περιτόνεο, που είναι ανώτερο από οτιδήποτε μπορεί να φτιάξει τεχνικά ο άνθρωπος, βάζουμε πλέγματα τελείως μη απορροφήσιμα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, φτιάχνουμε το πλέγμα, αποκαθιστούμε τη βλάβη. Σε εκείνο το σημείο μπορεί να έχουμε υποτροπή σε μια εγχειρισμένη κύλη? Η υποτροπή πάντα μπορεί να συμβεί σε μια κύλη, είτε γιατί ο ασθενής, παρά τις οδηγίες του γιατρού, έκανε κάποια κίνηση ξαφνική, απότομη, κάτι παραπάνω κτλ. Είτε γιατί υπάρχει τεχνική αστοχία από τον γιατρό. Η ρομποτική δεν εξασφαλίζει το 100% της πιθανότητας μη υποτροπής. Αυτό που εξασφαλίζει είναι ότι φτάνουμε σχεδόν στο μηδέν. Δηλαδή, η πιθανότητα υποτροπής με τη ρομποτική χειρουργική φτάνει πρακτικά στο μηδέν. Που με τη λαπαροσκοπική δεν το είχαμε. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τουλάχιστον μπορεί κανείς να δει την επιτυχία που μπορεί να έχει ένα τέτοιο χειρουργείο. Ναι, και αυτό έχει να κάνει με το πώς τοποθετείται το πλέγμα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι κάνουμε μεγαλύτερη ακρίβεια, ότι δεν έχουμε τραυματισμούς στους ιστούς. Ακόμα και το πλέγμα, ο τρόπος που το τοποθετείς, είναι διαφορετικός στη λαπαροσκοπική από τη ρομποτική. Να το πω τελείως απλά, δηλαδή. Στη ρομποτική μπορείς να το στρώσεις καλύτερα. Επειδή βλέπεις τρισδιάστατα και κάνεις μεγαλύτερες παρασκευές από μικρότερες τρύπες, τις ίδιες τρύπες που κάνεις και τη λαπαροσκοπική, μπορείς το πλέγμα να το βάλεις ακριβώς όπως χρειάζεται για το συγκεκριμένο ασθενή. Είναι δηλαδή ραμμένο και κομμένο τελείως στα μέτρα του.
Πάμε να δούμε όμως ορισμένες εικόνες από ένα χειρουργείο αντίστοιχο που μας δίνει την εικόνα της εφαρμογής της ρομποτικής λοιπόν, τακτικής. Εδώ λοιπόν παρατηρούμε τους δύο ειδικούς. Εξηγήστε μας ακριβώς τι γίνεται. Εδώ βλέπουμε τον βοηθό χειρουργό ο οποίος βγάζει και βάζει τα εργαλεία. Εδώ είναι ο κύριος χειρουργός. Εδώ είναι τα εργαλεία, η κάμερα στο κέντρο και οι βραχίονες οι οποίοι φέρουν. Μην τα κοιτάτε τόσο μεγάλα αυτά. Είναι μεγάλα σε επίπεδο βραχιώνων. Αυτό που μπαίνει μέσα στον ασθενή είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι κάτω από το εκατοστό. Μιλάμε για 0,7. Το είδαμε προηγουμένως ότι μικρό. Είναι ακόμη και μικρότερο από ένα συντετήρα. Απ' έξω φαίνεται μεγάλο. Γιατί οι βραχίονες στη βάση του ρομπότ είναι μεγάλη. Εδώ ο γιατρός τι κάνει. Βάζει τα χέρια του αυτά τα δαχτυλίδια και τα κινεί ουσιαστικά στον αέρα και βλέπει ταυτόχρονα, εδώ βλέπουμε ένα ράβι. Κοιτάξτε τι ακρίβεια, τι γλυκά που γίνεται η σειραφή. Μαλακά, χωρίς τραυματισμούς. Σαν να έχει κανείς τη δυνατότητα να ράψει με τα χέρια, ωστόσο σαν να ράψει με τα χέρια, δεν ακριβώς. Παρεμβαίνει. Μπράβο. Και εδώ βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα. Δηλαδή για να το κάνεις αυτό έπρεπε να κάνεις μια πολύ μεγάλη τομή για να ράψεις έτσι. Τώρα αυτό το κάνεις με μια τομούλα 0,7. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, βλέποντας ένα τόσο πολύπλοκο μηχάνημα, ποιος είναι ο χρόνος εκείνος που απαιτείται για έναν ειδικό γιατρό ώστε να μπορέσει να αποκτήσει τόση εμπειρία και να κάνει τέτοιου είδους επεμβάσεις με επιτυχία? Κοιτάξτε, σίγουρα δεν μπορείς να πεις ότι κάνεις με επιτυχία τέτοιες επεμβάσεις εάν δεν έχεις σοδέψει αρκετό χρόνο πάνω στο μηχάνημα να εκπαιδευτείς, να εκπαιδευτείς εκτός ασθενούς φυσικά. Δεν πας να δοκιμάσεις κατευθείαν στον ασθενή. Υπάρχουν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα για την εκπαίδευση του ρομπότ. Δεν είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι προσβάσιμο σε όποιον γιατρό θέλει να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ο λόγος. Γιατί από την πρώτη στιγμή που βγήκε στην αγορά, η εταιρεία ήθελε να εξασφαλίσει ότι δεν θα έχει επιπλοκές. Mm-hmm. Οπότε έφτιαξε ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκτός χειρουργείου. Στην με πολλά Ελλάδα τεχνικά σκύλ. Ή μόνο στο εξωτερικό. Έχουμε και στην Ελλάδα. Οπότε, όποιος γιατρός χρησιμοποιεί ρομπότ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και κατά βάση είναι ουρολόγοι αυτό που το χρησιμοποιούν, δεν είναι πάρα πολλοί οι γενικοί χειρουργοί που έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό. Γιατί η κύρια ένδειξη του ρομπότ ήταν ο προστάτης, ο καρκίνος προστάτη. Έχει πολλαπλές εφαρμογές. Δεν είναι πολλαπλές εφαρμογές. Να τις πούμε και αυτές. Οπότε, όσοι γιατροί χρησιμοποιούν το ρομπότ, είναι εκπαιδευμένοι στο ρομπότ για να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, βέβαια. Κάθε εγχείρηση παραπάνω που κάνεις, εμείς έχουμε κάνει εκατοντάδες επεμβάσεις εξειδικευμένα στις σκύλες. Κάθε εγχείρηση παραπάνω που κάνεις σου δίνει και σου προσθέτει στην προηγηθήσα εμπειρία. Βασικό σε κάνει ερώτημα. Καλύτερο. Πόση διάρκεια έχει μια τέτοια επέμβαση? Η μέση διάρκεια χωρίς να βιαστεί ένας γιατρός για να μπορέσει να κάνει μια τέλεια επέμβαση είναι γύρω στα 45 λεπτά με μια ώρα. Ολοκληρωμένα. Ελαμβάνει και την αναισθησία. Τα πάντα. Τα πάντα. Όσο ακριβώς θα έκανε σε μια επέμβαση ανοιχτής χειρουργικής ή λαπαροσκοπικής. Δεν έχουμε αύξηση του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ακριβώς τον ίδιο χρόνο. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο περιορισμένο το προσωπικό το οποίο είναι πάνω από τον ασθενή. Ή κάνω λάθος? Είναι πιο περιορισμένο το προσωπικό που συμμετέχει ενεργά. Είναι ο χειρουργός, είναι ο βοηθός του που είναι πάνω και αλλάζει τα μηχανήματα και είναι και η νοσηλεύτρια. Σε μία άλλη εγχείρηση θα μπορούσε να έχουμε δύο βοηθούς. Εδώ ο βοηθός δεν χρειάζεται να είναι δύο, η βοηθή δεν χρειάζεται να είναι δύο, είναι ένας. Γιατί ο χειρουργός κάνει πάρα πολλά πράγματα και ελέγχει ο ίδιος μόνος του. Αυτό κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι ίσως να είναι και ένα μειονέκτημα, δηλαδή το ότι δεν υπάρχει κάποιος επιπλέον ένας ανθρώπινος παράγοντας και πως ο χειρουργός έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος της ευθύνης για ό,τι συμβαίνει. Από την πλευρά σας και την εμπειρία σας, πώς ακριβώς το αξιολογείτε? Θα σας πω. Καταρχάς υπάρχει ο βοηθός. Χειρουργός, ο οποίος είναι και αυτός εκπαιδευμένος στο ρομπότ, ο οποίος είναι πάνω στον ασθενή. Γιατί ο κύριος χειρουργός είναι σε απόσταση ενός μέτρου και χειρουργεί πάνω στην κονσόλα. Αυτό που μας έδωσε στην πράξη, γιατί οι περισσότεροι που περάσαμε στη ρομποτική, είμαστε χειρουργοί που έχουμε κάνει πάρα πολύ λαπαροσκοπική. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από ανοιχτή, όπως όλοι. Έχετε περάσει λοιπόν από όλα τα στάδια. Βέβαια. Για να φτάσετε στο ρομπότ. Όλοι οι χειρουργοί που κάνανε ρομποτική στον κόσμο ήταν χειρουργοί πολύ εξειδικευμένοι στο λαπαροσκοπικό κομμάτι. Και η ρομποτική ήρθε σαν μια ευλογία να διορθώσει τα προβλήματα που βλέπανε στο λαπαροσκοπικό. Δηλαδή το λαπαροσκοπικό είχε limitations, είχε περιορισμούς. Όρια, είχε περιορισμούς. Και με τη ρομποτική νιώσαμε ότι παντρευόντουσαν τα πλεονεκτήματα της ανοιχτής με τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής, χωρίς να έχουμε αυτούς τους περιορισμούς. Στην πράξη αυτό που είδαμε ήταν ότι
το γεγονός ότι εμείς ελέγχαμε την κάμερα. Μας έδινε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση και σταματούσαν οι περιττές κινήσεις. Γιατί όταν έχεις να πεις στο βοηθό σου ή να συντονίζεται αυτός με τον τρόπο που σκέφτεσαι, να κοιτάξει εδώ, να κοιτάξει παραπέρα κτλ. Και αυτό το κάνεις αυτόματα μόνος σου, αυτό σου δίνει καταρχάς ευελιξία. Ταχύτητα. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις για να κάνεις μια κίνηση. Το μυαλό λειτουργεί πιο γρήγορα, γιατί αυτό που θέλεις το κάνεις εσύ ταυτόχρονα. Κινείσαι πολύ πιο γρήγορα. Μάλιστα. Είναι λοιπόν, νομίζω, η κατάλληλη στιγμή να ανακεφαλαιώσουμε και να δούμε κάποια πλεονεκτήματα που έχει η ρομποτική. Ας τα δούμε λοιπόν αναλυτικά στην κάρτα αυτή. 3D όραση, ήπιες κινήσεις απόλυτης ακρίβειας, ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα λάθος, μηδενικός τραυματισμός του σπερματικού πόρου. Εγώ θα μείνω λίγα σε αυτό, γιατί είμαστε άντρες και μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο όφελος της ρομποτικής είναι στις βονοκύλες. Μιλάμε για τις κύλες πάντα, έτσι. Γιατί είναι μικρός ο χώρος, μιλάμε για τις βονοκύλες κυρίως στους άντρες. Και τι περνάει από εκεί? Περνάνε τα σπερματικά αγγεία και ο σπερματικός πόρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η γονιμότητα στον άντρα δεν είναι σαφές από τι επηρεάζεται. Αλλά δεν θέλουμε να το διακινδυνεύσουμε κιόλας. Αλλά δεν θα θέλαμε να τραυματίσουμε κάτι, έστω και λίγο, τόσο πολύτιμο για τον άντρα. Εδώ πέρα έχουμε μηδενικό τραυματισμό στο σπερματικό πόρο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν τον ακουμπάμε καν. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στην ανοιχτή χειρουργική, λοιπόν, λόγω της διάστασης όρασης και της δυνατότητας που σου δίνει να σπρώξεις με μεγαλύτερη ευγένεια και η ποιότητα του συστούς να ξεκολλάνε διαφορετικά. Για σκεφτείτε ότι στην ανοιχτή χειρουργική το σπερματικό πόρο, όταν κάνουμε μια κύλη, τον παίρνουμε στα χέρια μας και τον αποκολλούμε την κύλη πάνω από το σπερματικό πόρο τραβώντας. Εδώ μιλάμε για μηδενικό τραυματισμό. Μιλάμε για μια εικόνα μετεγχειρητική που δεν πρίζονται οι όρχες, δεν έχουμε αιματώματα και φυσικά δεν έχουμε προβλήματα γονιμότητας. Άμεση επάνωδος εργασία και δραστηριότητες, κάτι το οποίο είναι κέριο στους καιρούς που ζούμε, γιατί κανείς δεν θέλει να απέχει από την εργασία του για διαφορετικούς λόγους για μεγάλο διάστημα. Να δούμε την επόμενη. Τοποθέτηση πλέγματος πίσω από το χάσμα, και αυτό είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που αναφέρατε. Απουσία μετεγχειρητικού πόνου και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Για όποιους τους ενδιαφέρει. Ειδικά για τις γυναίκες, αλλά και για νέους ανθρώπους. Ποιον ενδιαφέρει να μην έχει μια τομή, σωστό, η οποία βεβαίως να είναι εμφανής. Γιατί σωστό, αν είναι μια βουβονοκύλη, ενδεχομένως να μην φαίνεται. Αν είναι όμως μια κυρία η οποία είναι στον ομφαλό, όλα αυτά έχουν τη δική τους σημασία. Είναι αλήθεια. Πρωτού λοιπόν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί η ρομποτική χειρουργική, σε τι άλλο, σε ένα σταφύλι. Εδώ λοιπόν παρατηρούμε ότι ο ασθενής είναι ένα σταφύλι, μία ρόγα. Ο ασθενής είναι ένα σταφύλι. Και αυτό δίνει ακριβώς και το μέγεθος της επέμβασης που γίνεται σε ένα τόσο μικρό αντικείμενο. Ναι. Αυτό, ας πούμε, σκεφτείτε ότι είναι τελείως αδύνατο να γίνει λαπαροσκοπικά. Μόνο και μόνο από τη δυσκολία να ελέγξει ένα εργαλείο 35 εκατοστά από το χέρι σου μακριά. Η ακρίβεια των κινήσεων εδώ είναι εξωπραγματική. Και φυσικά, γιατί το βάζουμε αυτό το βίντεο? Γιατί θέλουμε να δείξουμε εικονικά πώς είναι μια επέμβαση, χωρίς να φοβήσουμε τους ασθενείς να βλέπουν αίματα κτλ. Οπότε χειρουργούμε μια ωραία ρόγα από σταφύλι. Και βγαίνει μάλιστα ακόμη και φλούδα. Η πετσούλα, η φλούδα. Λοιπόν, γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά καλά. Μας και είδαμε τα τόσο ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία μας παρουσιάσατε για την ρομποτική αντιμετώπιση της κύλης. Ευχαριστώ πολύ. Η αντιμετώπιση μιας κύλης μπορεί να είναι μια επώδυνη διαδικασία με μακρά περίοδο αποκατάστασης. Σύγχρονες μέθοδοι και ρομποτικά μηχανήματα όμως μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ταχεία ανάρρωση, μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο υποτροπών, πάντα όμως στα χέρια ενός έμπειρου γιατρού. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας.